Η δικαστική προσφυγή κατά του ΤΑΙΠΕ είναι το επόμενο βήμα που θα γίνει από πλευράς Περιφερειακής Ενότητας Χανίων προκειμένου να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και αρχών. Με επικεφαλής την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου, τη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας και του Δήμου ή και των Δήμων, όσες έχουν νομική υπηρεσία, να παρεύουμε νομικά για κατά του ΤΑΙΠΕ και των ενεργειών που έχει κάνει, πατώντας σε συγκεκριμένα στοιχεία πια, αφού δούμε και τις προσφορές των εταιριών που έχουν υποβάλει γιατί να συμμετέχουν στο αυτό που λέγεται ενοικίαση ή εξαγορά του αεροδρομίου Χανίων. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται να κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτή την ιδιωτικοποίηση, ιδιαίτερα για το αεροδρόμιο Χανίων. Είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση για όλα τα αεροδρόμια, αλλά ιδιαίτερα το δικό μας εδώ στα Χανιά έχει ιδιαιτερότητες, όπως είναι η στρατιωτική βάση που έχει, τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της 115. Έχει ιδιαιτερότητες διότι γίνονται έργα άνω των 100 εκατομμυρίων με πρόγραμμα των ΕΣΠΑ, και επίσης το αεροδρόμιο των Χανίων είναι κερδοφόρο και δεν είχε κανένα λόγο να αποκρατικοποιηθεί και να γίνει ιδιωτικό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι ένδικο μέσο υπάρχει για να αποτρέψουμε μέσω της δικαστικής οδού αυτή την ιδιωτικοποίηση. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν στόχο να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία ιδιωτικοποίηση, την οποία κρίνουμε επιζήμια για τον τόπο μας. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε αποφασίσει να προτείνουμε και να στηρίξουμε το αεροδρόμιο Χανίων να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο. Όχι απαραίτητα κρατικό, δημόσιο όμως έλεγχο. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την πρόταση που κάναμε, ότι ενδιαφερόμαστε σαν Δήμος Χανίων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετέχουμε σε χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει το αεροδρόμιο Χανίων. Αυτό έχει πολιτική κυρίως σημασία. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα οργανωθεί σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στο χώρο του αεροδρομίου Χανίων, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν την ίδια μέρα και σε άλλα υπό ιδιωτικοποίηση αεροδρόμια της χώρας. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε και η σύνταξη κειμένου με τις θέσεις των φορέων της περιοχής για το θέμα της ιδιωτικοποίησης, το οποίο θα κληθούν να συνυπογράψουν όσοι φορείς και πολίτες επιθυμούν. Αφού κάνουμε αυτή την κίνηση, θα συντονίσουμε τις προσπάθειές μας με συγκεκριμένα πια στοιχεία πόσο βλάφτεται ο τόπο μας από αυτή την κίνηση που πάει να γίνει, να κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση όλοι οι φορείς μαζί. Και επίσης συγχρόνως είπαμε, συμφωνήσαμε σε ένα κοινό κείμενο προκειμένου να μαζέψουμε υπογραφές σας στους πολίτες, που έχει την έννοια της συμμετοχής και της ενημέρωσης των πολιτών για κάτι που πρόκειται να κάνουμε εναντιονόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για το αεροδρόμιο το δικό μας. Εγκρίναμε κείμενο υπογραφών το οποίο θα προταθεί στους δημότες και τους πολίτες της Δυτικής Κρήτης και όποιο άλλο ήθελε να συνεισφέρει. Το κείμενο αυτό θα κυκλοφορήσει διαδικτυακά, θα μπει στο site του Δήμου Χανίων και επίσης θα είναι διαθέσιμο σε διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Χανίων. Το ευτύχημα είναι ότι όλοι οι φορείς κατά της ιδιωτικοποίησης. Εάν δεν πείσουμε τον απλό πολίτη, τον τελευταίο Χανιώτη, για μένα θα είναι δώρον άδωρον. Όταν καταλάβει ο Χανιώτης ότι θα υποστεί τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης, οι οποίες θα είναι ολέθριες για τον τουρισμό και για την τοπική οικονομία, δεν έχουμε πετύχει απολύτως τίποτα. Η δουλειά μας λοιπόν είναι από σήμερα μέχρι και που θα ανοίξουν οι προσφορές για να δούμε πώς θα κινηθεί νομικά το θέμα, να επικοινωνήσουμε στον κόσμο το τι τον περιμένει με μια ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου.